Ηραία, πράγμα, μόνο εκπλήξεις έχει στην παρέα. Για πες μας εδώ, μας έχεις μια ωραία είδηση. Ηραία, εκπλήξεις στην παρέα, το είπα. Άμα δεν το έλεγες, θα θάσκαγες. Ένα αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε σε άλλα πράγματα, σε άλλα θέματα. Σας έχω, η αλήθεια είναι μια έκπληξη. Ωραία, για πες. Μια εκλεκτή κυρία είναι στο στούντιο μαζί μας, στο Τώρα Μαζί, στην παρέα μας, η κυρία Χρύσα Γουρίδα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να αποκαλύψω την ηλικία της, γιατί τις γυναίκες δεν τις ρωτάμε ποτέ πόσο χρόνο είναι. Δεν έχουν ηλικία οι γυναίκες. Αλλά... και είναι και νεότατοι, δεν θέλουμε να ξέρουμε τίποτα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Ακριβώς. Η κυρία λοιπόν Χρύσα είναι και συνονόματη. Χρύσα από μεσένα, είδες διπλές εκπλήξεις. Στα 84 της χρόνια κατάφερε να πάρει πτυχίο θεολογίας. Οπότε ο λόγος είναι όλος εσάς να σας ρωτήσουμε. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία, κυρία Χρύσα, έτσι δεν είναι? Όχι. Μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως. Δικό σας όλος ο χρόνος. Πρώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εκφράσω την ετοιμιγορία, την αλήθεια δηλαδή, το λέξεόν μου. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στις κυρίες καθηγήτριες και κυρίους καθηγητάς μου που μου συμπαρασταθήκαν πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθειά μου. Τώρα, επειδή άκουσα και προηγούμενες ομιλίες, έξω από τα δόντια σε δύο τομείς θα μιλήσω. Οι δύο ηλικίες. Πρώτα, η τρίτη ηλικία, απόδειξη τώρα αυτή που κάνω εγώ, ότι δεν πρέπει να είναι στην απομόνωση, πρέπει να στηρίζεται. Γιατί η οικογένεια είναι ο πυρήνας, το κύτταρο της ζωής. Και πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση των νέων και των μεγάλων. Τώρα, έξω στη ζωή υπάρχουν χιλιάδες φωτισμένοι νέοι με ευγένεια ψυχής που αγωνίζονται να βρούνε το δρόμο τους. Και δεν τους προβάλλει κανείς. Δηλαδή, αυτό το δρόμο που ήρθε ο Χριστός διακονήσε, που λέει, προς το πλησίον, είναι οι σολινταρίστε νέοι, αυτοί αλληλέγγυοι. Και όπως είναι και οι εγγονοί μου, ο Στέφανος και ο Σταμάτης Αριάνος, να μην τους ξεχάσω γιατί μου συμπαραστάθηκαν πάρα πολύ. Και θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση και των ηλικιωμένων και των μεγάλων. Τώρα, προσδοκώ αυτό το πρόσωπο της νέας γενιάς, των νέων των φωτισμένων, να γεφυρώσει αυτό το χάσμα της ηλικίας των μεγάλων και των λοιπών. Τώρα, ως προς την κατά τη θητεία μου, τώρα, κατά τη φίτησή μου στην θεολογική σχολή, και η συνύπαρξή μου τώρα με αυτό το άνθος της ανθρώπινης φύσης υπήρξε αναζωογονητική. Να πούμε στους τηλεθεατές που δεν τους το είπαμε μάλλον νωρίτερα, ότι εσείς ξεκινήσατε να διαβάζετε την περίοδο του κορονοϊού. Ναι. Μαζί με τον εγγονό σας που σας βοηθούσε να πληκτρολογήσει τις εργασίες σας. Ναι. Ήσασταν πολύ επιμελής ως μαθήτρια. Μόνο διάβαζα εγώ. Για να περάσουν 4 χρόνια και να καταφέρετε να πάρετε το πτυχίο σας. Ναι, ακριβώς. Και μέσα σε αυτή τη σχολή κυριαρχούσε η καλοσύνη, η αγάπη, η δοτικότητα από αυτούς τους νέους που πρέπει να προβληθούν επιτέλους. Αυτοί οι νέοι με υποστηρίξαν εμένα. Ξέρετε, κυρία Χρύσα, ήρθατε εδώ και αντί να μιλήσετε για εσάς, μιλάτε για τους νέους που συναντήσατε. Ναι. Και αυτό είναι το διδακτορικό το οποίο μάλλον κάνετε. Τη ζωή στο διδακτορικό. Ναι. Δηλαδή, μας μαθαίνετε πάνω στο διδακτορικό σας, άρα τη σοφία σας την αποτυπώνετε, και αφού πάρετε τον τίτλο, επίσης μαθαίνετε πλέον η καθηγήτρια των νοημάτων της ζωής. Δηλαδή, κανένας εγωισμός, δοτικότητα και αλληλέγγυα λογική για οτιδήποτε υπάρχει γύρω σου. Και το όμορφο υπάρχει όταν το βλέπεις όμορφο. Άμα δεν θες να το δεις όμορφο, δεν θα υπάρχει όμορφο. Όχι, πρέπει να συμπληρώσω όμως και κάτι άλλο. Ό,τι θέλετε. Ευτυχώς τώρα που ακούω ότι πρέπει να αποκριθούμε όμως. Υπάρχουν αυτοί οι καλοί νέοι. Ναι, ναι. Πρέπει να αποκριθούμε όμως και στην κραυγή αυτών των παιδιών που είναι στην πλήρη εγκατάλειψη. Σας έβλεπα, παρακολουθούσατε με μεγάλη προσοχή τη συζήτησή μας με τον κύριο Φλωρίδη για την παιδική παραβατικότητα. Ναι. Και έβλεπα πώς το παρακολουθούσατε αυτό το θέμα. Εσείς έχετε παιδιά, έχετε εγγόνια. Αυτά τα περιστατικά υπήρχαν παλιότερα ή τώρα βλέπουμε αυτή την εικόνα με τα παιδάκια μας? Τι γίνεται? Λοιπόν, αυτό ήθελα να τονίσω. Αυτή η κραυγή των παιδιών, υπάρχει απουσία ιδανικών. Το σπουδαιότερο. Απουσία ιδανικών και
μια τέρμονη πάλι στο ζωφερό του κόσμο. Αυτά τα παιδιά δεν φταίνε. Αυτά είναι αγνά. Είναι σωστά, επειδή τα έχω γνωρίσει εγώ. Φταίνε οι οικογένειες. Η Δαμόκλειος πάθει να πέσει στις οικογένειες. Τι ψυχολόγοι, και αυτά πολύ σωστά το είπατε εσείς και το χάρηκα. Οι οικογένειες. Εγώ έχω ζήσει από κοντά τέτοιες οικογένειες. Είναι στον αυτόματο πιλότο. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά? Τι να τους θέσουμε σε περιορισμούς και ψυχολόγους και... Ξέρετε, πρώτα οι οικογένειες. Έχουμε ακούσει, κυρία Χρύσα, να λένε, και εδώ και με το Σπύρο το συζητάμε, ότι ναι, μπορεί, επειδή εργάζονται και οι δύο γονείς πάρα πολλές ώρες την ημέρα, για να τα βγάλουν πέρα, όχι για άλλο ναι, λόγο. Ξέρω, και υπάρχει αυτό. Μια παραμέληση προς το παιδί, όχι όμως επειδή το θέλουν. Δεν είναι μόνο επειδή η δουλειά. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά οι άνθρωποι αυτοί. Και ένα άλλο να σας πω αυτό που λέτε. Το πάθος τώρα, γιατί που σπούδασα, το πάθος τώρα για τη σπουδή, για τη μάθηση. Όπως και ο έρωτας. Είναι ένα χτύπημα στο θάνατο αυτό. Και η πίστη εκεί πέρα που έμαθαν, πιστεύω, είναι ένα σύμνος στην αιωνιότητα. Και μια συμβουλή για εσάς τους νεότερους: όταν το μυαλό σχεδιάζει και η καρδιά νοιάζει, τότε απολαμβάνει την ομορφιά της ζωής. Αυτό θέλω να τελειώσω. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σας συνάντησα έξω. Μου λέτε είστε νεότατος. Και χάρηκα! Παιδί μου, χοροπήδακα στο διάδρομο. Πρέπει να το λέω αυτό. Σαν το Μουσόγερ πήγαινα. Ακόμα και τους 70 τους λέω νέους, γιατί πώς θα ξορκίσω τη δική μου ηλικία. Είστε νεότατοι και έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας και μας δίνετε και τα καλύτερα έτσι μηνύματα και τα καλύτερα παραδείγματα μας δίνετε. Ναι. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Με τη Ρία, τι της λέγατε και είχε ενθουσιαστεί τόσο? Χτες μας έκανε ολόκληρο προμόσιο. Θα έρθει, κυρία Χρυσό, όχι να σας πω. Θα πω ένα τελευταίο, θα αποκαλύψω, εντάξει. Είμαι ταπεινή και έχουν κάνει άνθρωποι πολλά σπουδαιότερα πράγματα. Και εγώ απορώ που με καλέσατε, αλλά ευτυχώς ήθελα να πω αυτά για τα παιδιά. Έτσι. Ναι. Μου έλεγε χαρακτηριστικά λοιπόν η κυρία Χρύσα ότι ο άνθρωπος είναι ανικανοποιητόν. Και της λέω, ναι, γιατί το λέτε αυτό. Να κοιτάξτε τον ενθουσιασμό της τώρα. Ναι. Λέω, γιατί το λέτε αυτό. Μου λέει, στόχευα σε ένα πτυχίο. Και τώρα έχω βάλει, ήδη δεν είμαι ικανοποιημένη με αυτό το στόχο που πέτυχα, έχω βάλει ήδη τον επόμενο και θέλω να πάω για μεταπτυχιακό. Ναι. Γιατί, όπως σας είπα, πρέπει να υπάρχει δραστηριότητα, γιατί είναι χτύπημα στο θάνατο, έτσι. Να ξορκίζεις αυτό. Δεν ξέρω. Κυρία Χρύσα, έτσι αισθάνομαι. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Πες, πείτε ότι συναντιόμασταν σε ένα παγκάκι και ξαποσταίναμε. Εγώ... Νομίζω... Εσύ λέξε κουρασμένος. Εγώ πάντα κουρασμένος, εσείς πάντα ενεργοί. Και σας ρωτούσα έτσι άγνωστοι μεταξύ μας. Τι λάθος κάνουμε? Τι θα απαντούσατε αυθόρμητα? Εμείς οι μεγάλοι. Όλοι μας. Όλοι. Πολλά λάθη. Εγώ τουλάχιστον είμαι φορτωμένη λάθη. Εμείς, ποιο θέλετε τα βασικά λάθη τα οποία παρασυρώμαστε και μπαίνουμε και τα βάζουμε στη ζωή μας, στη σκέψη μας? Τι είναι αυτό? Τα λάθη είναι ότι είμαστε πολύ εγωιστές. Κοιτάμε, νομίζουμε ότι υπάρχουν δύο ζωές, η μία είναι για καριέρα και η άλλη για ευχαρίστηση. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη μία ζωή κοιτάμε μόνο την καριέρα, τη δική μας, να ικανοποιήσουμε το δικό μας εγωισμό, την πρόοδο τη δική μας, και έχουμε κάνει και κάνουμε πολλά λάθη στην οικογένεια. Και εγώ... Λέτε ότι δίνουμε περισσότερο βάρος σε εμάς παρά στην οικογένειά μας. Ναι, και εγώ επιβαρύνομαι με πολλά λάθη. Και δεν ξέρω πώς. Αυτά μετά δεν διορθώνονται. Κύριε Χρύσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε αυτή την εκπομπή. Μεγάλη μας τιμή. Για μας μεγάλη τιμή, ακριβώς. Μου είπαν παιδιά εμένα ότι ξεκινάω πάλι γιατί πήρα θάρρος από εσάς. Αλλά και ηλικιωμένοι να ξεκολλήσουν από την πολυθρόγωνα τους. Έτσι είναι. Και να τους ενθαρρύνουν και οι νεότεροι γύρω τους. Ναι. Έτσι. Με αυτό το μήνυμα θέλουμε να σας αφήσουμε. Αυτό το μήνυμα, ναι. Και οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να ξεκολλήσουν από τις καρέκλες τους. Να βγουν έξω, να μάθουν και τίποτα σε εμάς τους νεότερους. Έτσι πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βουλευτή. Ρέα, μας μπλάνταξες και σήμερα, έτσι. Κάπου να σταματήσει αυτό. Κάπου όπα, δηλαδή. Άντε, τέλος πάντων. Λοιπόν.